Στις πρώτες ενδείξεις μείωσης του επιδημιολογικού φορτίου στην περιοχή των Ιωαννίνων αναφέρθηκε το απόγευμα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, απευθύνοντας για μία ακόμη φορά έκκληση στους πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα. Φέρνοντας το παράδειγμα των Ιωαννίνων, ο κύριος Χαρδαλιάς υπογράμμισε πως αποδεικνύεται από το παράδειγμα της πόλης μας ότι όταν πολίτες και πολιτεία συνεργάζονται, τότε τα μέτρα αποδίδουν και η διασπορά του ιού μπορεί να σταματήσει. Η μείωση αυτή αποτυπώνεται και στην σημερινή γεωγραφική κατανομή από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για τα κρούσματα αναπεριφερειακή ενότητα Ιωαννίνων. Τα Γιάννενα καταγράφουν 9 μόλις νέες διαγνώσεις το τελευταίο 24ωρο, ενώ σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της Ηπείρου, 5 νέα κρούσματα έχουμε στην περιφερειακή ενότητα της Άρτας, 1 στην περιφερειακή ενότητα της Θεσπρωτείας και 3 στην περιφερειακή ενότητα της Πρέβεζας. Κάνουμε για ακόμη μια φορά έκκληση για πιστή εφαρμογή των μέτρων, γιατί όσο πιο συνεπείς είμαστε στην εφαρμογή τους, τόσο πιο γρήγορα αυτά θα αποδώσουν. Όπως αποδεικνύει και η περίπτωση των Ιωαννίνων, όπου τις τελευταίες ημέρες έχουμε τις πρώτες ενδείξεις μείωσης του επιδημιολογικού φορτίου. Φαίνεται λοιπόν ότι όταν οι πολίτες και η πολιτεία συνεργάζονται, τα μέτρα αποδίδουν και η διασπορά του ιού μπορεί να περιοριστεί. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην χώρα μας, σήμερα ανακοινώθηκαν 2.581 νέα κρούσματα, ενώ καταγράφεται αρνητικό ρεκόρ στους αριθμούς που αφορούν τους θανάτους αλλά και τους διασωληνωμένους. 519 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας, με την διάμεση ηλικία τους να είναι τα 65 έτη, ενώ έχουμε 72 ακόμη καταγεγραμμένους θανάτους το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 1.419. Όπως τόνισε η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Βάνα Παπαευαγγέλου, παρατηρείται κάποια σταθεροποίηση στην Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα, ωστόσο η χώρα παραμένει σε υψηλό επιδημιολογικό φορτίο. Στο βαρύ υγειικό φορτίο της Βόρειας Ελλάδας αναφέρθηκε από την πλευρά του και ο καθηγητής Γίκας Μαριορκίνης. Και το διατάφτα είναι να κάνουμε ό,τι πρέπει ο καθένας από εμάς ξεχωριστά για να φτάσουμε στο πολυπόθητο ραντεβού μας με το εμβόλιο. Ενώ σύμφωνα με τον Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κ. Hans Kluge, αν η χρήση της μάσκας φτάσει στο 95% του πληθυσμού, ίσως τα lockdown δεν θα χρειάζονται πια. Νομίζω αξίζει σχολιασμού και προκαλεί ανησυχία η μη ξεκάθαρη μείωση του επιδημικού κύματος 3 εβδομάδες μετά το lockdown της Βόρειας Ελλάδας και 2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή οριζόντιων μέτρων σε όλη την επικράτεια. Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με την εμπειρία της προηγούμενης άνοιξης, από το πρώτο εθνικό lockdown του Μαρτίου, θα περίμενε κανείς μεγαλύτερη ύφεση. Το γεγονός οφείλεται σε διάφορους παράγοντες που συνυπάρχουν με το υψηλό επιδημιολογικό φορτίο που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Το ζήτημα είναι σύνθετο και πολύπλοκο. Καθημερινά γίνεται μια προσπάθεια να αυξηθεί ο αριθμός των τεστ που διενεργούνται, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντική η διάγνωση ασυμπτωματικών κρουσμάτων που μπορεί να συνεχίσουν τη διασπορά της λίμωξης χωρίς να το γνωρίζουν. Αυτά διενεργούνται κατά κύριο λόγο στις επιβαρημένες επιδημιολογικά περιοχές. Δεν πρέπει όμως να κοιτάμε μόνο τον ημερήσιο αριθμό των κρουσμάτων, καθώς αυτός παρουσιάζει διακυμάνσεις, που μας κάνουν τη μία μέρα να αναθαρούμε λίγο και αμέσως την επόμενη να απογοητευόμαστε. Ο ΕΟΔΗ αναλύει τη μεταβολή του μέσου όρου του επιδημιολογικού φορτίου σε κάθε περιφερειακή ενότητα αναβδομάδα. Τα δεδομένα από τον ΕΟΔΗ αυτά δείχνουν ότι παρατηρείται κάποια σταθεροποίηση στην Αττική και στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ όμως στη Θεσσαλία, αν και συνεχίζουν οι αυξητικές τάσεις. Δυστυχώς όμως, όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές, χρειάζεται υπομονή, γιατί το σύστημα υγείας θα εξακολουθήσει να πιέζεται για τουλάχιστον 1 με 2 εβδομάδες ακόμα. Και στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο, αφού ο αριθμός των νοσηλευόμενων αλλά και των διασωληνωμένων ασθενών θα συνεχίσει να αυξάνεται. Είναι λοιπόν πιθανόν ότι και η χαλαρή συμπεριφορά κάποιων έστω λίγων εν μέσω lockdown, η μη σχολαστική τήρηση των μέτρων να οδήγησε και στη συνεχιζόμενη διασπορά και καθυστέρηση της ύφεσης του πανδημικού κύματος. Είναι όμως μεγάλο λάθος να χαλαρώνουμε επειδή κάποιος στο περιβάλλον μας νόσησε ελαφρά ή ήταν ασυμπτωματικός. Η πλειοψηφία των διαγνώσεων εξακολουθεί να καταγράφεται εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, με σαφή σημεία εξόδου ωστόσο από την εκθετική αύξηση. Το φορτίο είναι εξαιρετικά βαρύ στα βόρεια της χώρας και η πίεση έχει σαφή στοιχεία τοπικού χαρακτήρα. Όσον αφορά τα ηλικιακά χαρακτηριστικά, παραμένει η αναστροφή των ρόλων που αναφέραμε τη Δευτέρα. Η ηλικιακή ομάδα των 40 με 65
παρουσιάζει σταθερά τη μεγαλύτερη επίπτωση και ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα των 19 με 39 που δείχνει σημεία σταθεροποίησης στα αναμενόμενα για τον πληθυσμό επίπεδα. Η ηλικιακή ομάδα των παιδιών εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα στα πλαίσια της σχετικής επίπτωσης που έχει παρατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Η εξαιρετικά χαμηλή επίπτωση σε αυτή την ηλικιακή ομάδα καθ' όλη την έξαρση του δεύτερου κύματος, και ενώ οι άλλες ηλικίες πέρασαν φάσεις μαζικής αύξησης και κάποιες μείωσης, καταδεικνύει αυτό που δείχνουν πολλαπλές μελέτες και σε άλλες χώρες, ότι ο ρόλος των παιδιών στην επιδημία και της εξάρσης της είναι δευτερεύων. Με απλά λόγια, καταρχήν κυριαρχούν κατά συντριπτική πλειοψηφία οι μολύνσεις προς αυτή την ηλικιακή ομάδα παρά από αυτή την ηλικιακή ομάδα, ενώ η πιθανότητα μόλυνσης είναι αρκετά χαμηλότερη από τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Ο ιός δείχνει ότι πέρασε στις αρχές Νοέμβρη από την ομάδα των 20-30 στις μεγαλύτερες γενιές και αυτή η εξάπλωση συντηρείται εντός των οικοκυριών. Τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να προστατεύσετε τους γυραιότερους των οικογενειών σας. Τώρα περισσότερο από ποτέ. Ελαχιστοποιήστε τις επαφές μαζί τους. Βοηθήστε τους να περάσουν την περίοδο του lockdown με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια μπορείτε. Τέλος, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, με αφορμή και τα νέα μέτρα που έχουν τεθεί σε ισχύ από σήμερα το πρωί σε ό,τι αφορά τα χερσαία σύνορα, έκανε γνωστό πως όσοι θα εισέρχονται από το Τελωνείο της Κακαβιάς θα πρέπει να τίθενται σε 7ήμερη καραντίνα στις περιοχές όπου έχουν δηλώσει στο ταξιδιωτικό έγγραφο PLF. Εισερχόμενοι από την Κακαβιά, λόγω του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου που παρατηρείται στην Αλβανία, μπαίνουν υποχρεωτικά σε 7ήμερη καραντίνα στους χώρους που έχουν δηλώσει κατά τη συμπλήρωση του PLF τους. Από τους Ευζώνους και τους Κήπους εισέρχονται μόνο Έλληνες πολίτες, κάτοικοι κάτοχοι αδείας παραμονής, καθώς και για απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές και ιατρικές μετακινήσεις. Η διέλευση και σε αυτήν την περίπτωση επιτρέπεται από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, ενώ οι εμπορευματικές μεταφορές διέρχονται όλο το 24ωρο. Υπενθυμίζεται ότι για την είσοδο στη χώρα εξακολουθεί να απαιτείται PLF και η επίδειξη αρνητικού τεστ PCR, το οποίο να έχει διεξαχθεί μέχρι και 72 ώρες πριν. Ενώ πλέον όλοι οι εισερχόμενοι υποβάλλονται και σε rapid test από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του ΕΟΔΗ για να επαληθευτεί η ορθότητα του τεστ.